Σε ρυθμούς κοινάλη απόψινή βραδιά και το απόψινό μας δελτίο. Πάμε και πάλι στα Χανιά, καθώς η Βίκη Παπαδογιαννάκη έχει κοντά της αυτή τη φορά τη γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής στα Χανιά, για να μας δώσει έτσι το στίγμα και της ημέρας και της έκβασης και της επόμενης ημέρας. Καλησπέρα σας, κυρία Χαριτάκη. Χρύσα Χαριτάκη Μακράκη, γραμματέας Νομαρχιακής Επιτροπής κοινάλη Ηρακλείου. Καλησπέρα σας. Χανίων. Κοινάλη Χανίων. Χανίων, με συγχωρείτε. Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Μια συγκλονιστική ημέρα η σημερινή για όλους εμάς, τους χιλιάδες ανθρώπους που πιστέψαμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια στις αξίες και στα πιστεύω του ΠΑΣΟΚ. Χιλιάδες άνθρωποι και την προηγούμενη Κυριακή, αλλά και σήμερα και κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες, τουλάχιστον στο νομό Χανίων, 4.000 Χανιώτες προσήλθαν ξανά στις κάλπες. 4.416 είχαν προσέλθει την περασμένη Κυριακή. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο αριθμός και την πρώτη και τη δεύτερη Κυριακή ήταν πάρα πολύ ψηλός. Και νομίζω ότι όλα αυτά τα σενάρια, ότι θα έχουμε ανθρώπους και ψηφοφόρους μια κρίσεως, έπεσε στο κενό. Οι άνθρωποι ήρθαν για να δώσουν δύναμη στο ΠΑΣΟΚ και να αποδείξουν για μια ακόμη φορά ότι η ελληνική κοινωνία έχει ανάγκη από ένα τέτοιο χώρο, από ένα τέτοιο κόμμα, και ειδικά με αυτόν τον πρόεδρο που βγάλαμε απόψε, έναν άνθρωπο νέο, γεμάτο ζωή, έναν άνθρωπο εργατικό, μορφωμένο, ο οποίος έχει έρισμα σε όλες τις τάξεις της πατρίδος μας, θα μπορέσει πραγματικά να δώσει άλλο φως στην παράταξή μας. Κυρία Χαριτάκη, επιτρέψτε μου να δώσουμε έτσι ένα στίγμα με βάση τους αριθμούς. Φαίνεται πως έχει κλειδώσει ξεκάθαρα πλέον στο πρόσωπο του κριτικού ευρωβουλευτή η επόμενη μέρα στο Κοινάλ. Υπάρχει καταμέτρηση η οποία τρέχει σε ανεπίσημο επίπεδο. Αυτή τη στιγμή φαίνεται να φτάνει έτσι σε ένα ποσοστό ιδιαίτερο σημαντικό στο 60,13%, που δείχνει ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης κλειδώνει σε ένα ποσοστό 68,42%, όπως μπορούμε να δούμε και στη σχετική κάρτα. Είναι η ενσωμάτωση στο 70%. 68,4% λοιπόν ο Νίκος Ανδρουλάκης, 31,58% ο πρώην Πρωθυπουργός ο Γιώργος Παπανδρέου, ενώ όλα δείχνουν ότι είναι θέμα ενδεχομένως λεπτών ή πολύ λίγου χρόνου, προκειμένου να έχουμε και τα επίσημα αποτελέσματα. Άρα, κυρία Χαριτάκη, το τι αφήνει σε εσάς αυτή η εσωκομματική κούρσα, νομίζω ότι το έχετε ήδη διατυπώσει, καθώς ήταν μια κούρσα που κυριολεκτικά από το πουθενά συγκέντρωσε ένα τεράστιο ενδιαφέρον. Καταρχήν να πω ότι όλη αυτή η δίμηνη διαδικασία, η προεκλογική, μπορώ να πω ότι σε γενικές γραμμές γεννήθηκε μέσα σε πολιτικό πολιτισμό. Ελάχιστα ήταν τα φαινόμενα και τα παρατηρήθηκαν και μας στενοχώρησαν τις τελευταίες μέρες. Εγώ κρατάω δεκάδες καλές στιγμές που ζήσαμε με δεκάδες συντρόφους ή ανθρώπους οι οποίοι είχαν για λίγο ξεφύγει από το ΠΑΣΟΚ. Τώρα γυρίζουν πίσω στο σπίτι τους, βρήκαν την πόρτα ανοιχτή και τις αγκαλιές μας ορθάνυχτες, και νομίζω ότι ο αριθμός ήταν η μεγαλύτερη δύναμη. Ο αριθμός των συμμετεχόντων σε αυτές τις δύο διαδικασίες είναι το μεγαλύτερο όπλο που κρατάει ο νέος μας αρχηγός στα χέρια του. Και είμαι σίγουρη ότι θα καταφέρει την επόμενη μέρα να ενώσει την παράταξη και να δώσει πραγματικά προοπτική και στην παράταξη, αλλά και με το πρόγραμμα το οποίο είμαστε υποχρεωμένοι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να φτιάξουμε για όλα τα θέματα που απασχολούν σήμερα την ελληνική κοινωνία, να έχουμε μια δυνατή φωνή μέσα στο πολιτικό σκηνικό. Ο Νίκος Ανδρουλάκης πραγματικά είναι ο μεγάλος νικητής και είναι ο άνθρωπος αυτός που πίστεψαν δεκάδες, καταρχήν όχι μόνο νέοι άνθρωποι, άνθρωποι από όλες τις τάξεις της Ελλάδος, και νομίζω ότι έχει καταφέρει να εμπνεύσει μετά από πολλά χρόνια πολλούς ανθρώπους. Και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έχει το χάρισμα του ηγέτη. Φάνηκε αυτό από τα νεανικά του χρόνια, όταν ασχολήθηκε στη νεολαία του ΠΑΣΟΚ, μέχρι και σήμερα, που κατάφερε με πολύ απλό τρόπο, πλησιάζοντας όλους τους ανθρώπους, να τους εμπνεύσει, να τους ξεσηκώσει, και γιατί όχι να είναι σε λίγα χρόνια και ο αυριανός πρωθυπουργός της Ελλάδος. Εμείς όλοι, σαν μια γροθιά, όλοι ενωμένοι, δεν υπάρχουν δικοί μου και δικοί του από απόψε το βράδυ. Είμαστε όλοι οπαδοί του ΠΑΣΟΚ με έναν αρχηγό με πολύ μεγάλη δύναμη που του έδωσαν οι χιλιάδες ψηφοφόροι σε όλη την Ελλάδα. Εκτιμάται πάντως, κυρία Χαριτάκη, έτσι με βάση την καταμέτρηση μέχρι στιγμής, φαίνεται να εκκρεμεί έτσι ένα μεγάλο μέρος του κυρίου στο ΜΕΑ από πλευράς της Αθήνας, ότι θα κλειδώσει το ποσοστό νίκης του Νίκου Ανδρουλάκη ανάμεσα στο 66 με 68%. Είναι ένα όπλο δυνατό. Πώς οφείλει να το αξιοποιήσει την επόμενη μέρα, και με το δεδομένο σας άκουσα να λέτε ότι χρονικά υπάρχει μία πίεση. Θα πρέπει δηλαδή οι διαδικασίες να τρέξουν προκειμένου όλος αυτός ο ντόρος γύρω από τις εκλογές να αποτυπωθεί στην πράξη, γιατί βεβαίως ο δικός σας ο ορίζοντας είναι πάντα οι εθνικές κάλπες.
ακριβώς. Καταρχήν, κατά την άποψή μου, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ο νέος μας αρχηγός είναι στην κοινοβουλευτική ομάδα, διότι τρέχει ο προϋπολογισμός, όπως γνωρίζετε. Εντός λοιπόν των επόμενων 24 ώρων θα πρέπει να δώσει ρόλο στους κάποιους βουλευτές που θα παίζουν... Δεν σας άκουσα. Την Τρίτη, συγγνώμη. Αν δεν κάνω λάθος, είναι έτσι. Την Τρίτη, ακριβώς. Άρα λοιπόν, καταλαβαίνετε, δεν μιλάμε για μέρες. Ακριβώς. Άρα λοιπόν, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει είναι να ορίσει γραμματέα κοινοβουλευτικής ομάδας, εκπρόσωπο κοινοβουλευτικής ομάδας, για να μπορέσουμε να σταθούμε πάνω απ' όλα μέσα στο κοινοβούλιο. Το επόμενο βήμα είναι να φτιάξουμε ξανά το σπίτι μας, δηλαδή τις οργανώσεις μας, από τη βάση προς τα πάνω. Και νομίζω ότι είναι μια δέσμευση που έχει ο κύριος Ανδρουλάκης όλη την προεκλογική περίοδο, και νομίζω ότι αυτό είναι και το μεγάλο ζητούμενο. Θεωρώ ότι όλοι όσοι συμμετείχαμε σε αυτές τις διαδικασίες θα παρακολουθούμε με ενδιαφέρον και με αγωνία την επόμενη μέρα, και πιστεύω ότι θα βρεθούμε χιλιάδες άνθρωποι παρόντες σε αυτό το νέο προσκλητήριο να φτιάξουμε ξανά οργανώσεις. Στη συνέχεια, βέβαια, πρέπει να, με ανθρώπους καθένας που γνωρίζει το αντικείμενό του, και νομίζω ότι ο Νίκος έχει αυτήν την ευστροφία να βρει τους κατάλληλους ανθρώπους για τις κατάλληλες θέσεις, είναι να έχουμε ένα προγραμματικό πλαίσιο και ποια θα είναι η πρότασή μας για την επόμενη μέρα της διακυβέρνησης αυτής της χώρας. Γιατί πιστεύω ότι πολύ σύντομα το ΠΑΣΟΚ θα είναι κόμμα εξουσίας και πολύ σύντομα, είπα και πριν, ο Νίκος ο Ανδρουλάκης πρωθυπουργός αυτής της χώρας. Είμαι σίγουρη και το λέω και το εννοώ, γιατί έχει εκείνα τα χαρακτηριστικά που χρειάζεται σήμερα ο τόπος για να διώξουμε τα μεγάλα προβλήματα από τις πλάτες. Μας. Μετά από μια πολύχρονη κρίση, καταρχήν οικονομική και στη συνέχεια τα προβλήματα που απασχόλησαν την κοινωνία με τον COVID, καταλαβαίνετε ότι ένας κόσμος κουρασμένος θέλει ελπίδα, και ο Νίκος Ανδρουλάκης πιστεύω ότι μπορεί να τη δώσει. Με όλους αυτούς τους ανθρώπους που πιστεύουν σε αυτόν και με όλους αυτούς τους ανθρώπους που βρίσκονται σήμερα στο ΠΑΣΟΚ. Δεν υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές, και είμαι σίγουρη ότι σε λίγες μέρες θα το έχουν καταλάβει όλοι. Αυτοί που ήταν δύσπιστοι. Εμείς το είχαμε πιστέψει από την πρώτη στιγμή. Να σας ευχαριστήσω θερμά, κυρία Χαρετάκη, για αυτή τη συζήτηση. Ενδεχομένως να τα πούμε στη είναι διάρκεια. Είναι μια πραγματικά συγκλονιστική βραδιά η απόψινή. Είναι μια βραδιά χαράς για όλους τους δημοκράτες που πίστεψαν στις αρχές του ΠΑΣΟΚ από το 1974 μέχρι σήμερα. Μεγάλοι άνθρωποι, νεότεροι άνθρωποι, όλοι απόψε γιορτάζομαι. Είναι μια βραδιά της δημοκρατίας. Να σας ευχαριστήσω. Εμείς θα μείνουμε στη Δυτική Κρήτη και από τα Χανιά θα πάμε στο Ρέθυμνο για να συνομιλήσουμε αμέσως με τον κύριο Μιχάλη Σαρή. Είναι ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής του Κινάλ στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου. Να δούμε και πώς κινήθηκε η διαδικασία και το κομμάτι της συμμετοχής, και βεβαίως να πάρουμε έτσι την πρώτη αντίδραση αναφορικά με την ξεκάθαρη υπεροχή του Νίκου Ανδρουλάκη. Κύριε Σαρή, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Αν δεν κάνω λάθος, είσαστε έξω από την αντιπεριφέρεια Ρεθύμνου. Δεν ξέρω αν έχουν κλειδώσει τα αποτελέσματα ή αν ακόμη η καταμέτρηση συνεχίζεται, γιατί η ροή είναι πραγματικά πολύ γρήγορη. Στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου έχουν κλειδώσει οριστικά αποτελέσματα σε 7 από τα 10 εκλογικά κέντρα. Εγκρεμούν τα 2 εκλογικά κέντρα της αντιπεριφέρειας και το 1 κέντρο, εκλογικό κέντρο στο Πέραμα Μυλοποτάμου. Στα εκλογικά κέντρα που έχουν καταμετρηθεί, φαίνεται μια σαφή υπεροχή του Νίκου Ανδρουλάκη που πλησιάζει το 77%. Όπως είπατε και όπως όλα δείχνουν, το ΠΑΣΟΚ, το κίνημα αλλαγής, από σήμερα έχει νέο πρόεδρο, έχει πρόεδρο τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, τον οποίο του ευχόμαστε καλή δύναμη στη νέα αυτή προσπάθεια που θα γίνει από αυτόν και από όλους μας για την ανασυγκρότηση και την αναγέννηση της παράταξης. Φαίνεται στην κοινωνία, φαίνεται παντού ότι το ΠΑΣΟΚ επιστρέφει. Η συμμετοχή αυτή του κόσμου και την πρώτη Κυριακή, αλλά και τη δεύτερη Κυριακή, γιατί βλέπουμε ότι και εδώ στο Ρέθυμνο είχαμε μία συμμετοχή γύρω στους 3.233 προοδευτικούς πολίτες. Είχαμε μία διαφορά περίπου 1.000 ψήφους από την προηγούμενη Κυριακή, αλλά η συμμετοχή ήταν μεγάλη και την πρώτη και τη δεύτερη Κυριακή. Είναι μια συμμετοχή που μας γεμίζει χαρά και αισιοδοξία ότι η κοινωνία γυρίζει ξανά στο ΠΑΣΟΚ και ότι θέλει το ΠΑΣΟΚ να είναι πρωταγωνιστή στις πολιτικές εξελίξεις. Μας περιμένει όλους πολλή δουλειά. Πρέπει να κινηθούμε με ενότητα, με σκληρή προσπάθεια, ώστε μαζί με τον νέο πρόεδρο να ξανακάνουμε το ΠΑΣΟΚ πρωταγωνιστή στην πολιτική ζωή του τόπου. Κύριε Σαρή, ό,τι αφορά τη διαδικασία, ήταν μια ομαλή διαδικασία χωρίς προβλήματα και με ροή συγκεκριμένη από νωρίς το πρωί μέχρι και τις 7.30 που έκλεισαν οι κάλπες. Από το πρωί όλα τα εκλογικά κέντρα ξεκίνησαν τη διαδικασία ομαλά. Ομαλή ήταν και η συνέχεια της διαδικασίας. Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα.
πέρα από κάποια διαστήματα που ενδεχομένως το σύστημα να έπεφτε, αλλά όλα ήταν ομαλά, χωρίς κανένα πρόβλημα. Κλείσαν οι κάλπες, οι καταμέτρησης εξελίσσεται ακόμα και στα 3 εκλογικά τμήματα ομαλά, οπότε η διαδικασία ήταν απόλυτα ήρεμη, όπως έπρεπε να γίνει. Η καταμέτρηση στην Περιφερειακή Ενότητα του Ρεθύμνου θεωρείται ότι θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στην επόμενη ώρα, έτσι, τουλάχιστον όπως φαίνεται. Πιστεύω ότι στο επόμενο 20 λεπτό θα έχουμε τα οριστικά αποτελέσματα από την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου. Με ακόμη πιο αυξημένο. Νομίζω ότι υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα με τον κύριο Σαρή. Οπότε ας πάμε να δούμε πώς ψήφισαν σήμερα οι φίλοι και τα μέλη του κινήματος αλλαγής στα Χανιά αλλά και στο Ρέθυμνο, στην τελική πλεονεκτία και για επίσημα αποτελέσματα. Καθώς φαίνεται ότι η ροή και η καταμέτρηση είναι εξαιρετικά γρήγορη διαδικασία απόψε. Με τους φίλους και τα μέλη του κινήματος αλλαγής στα Χανιά να συμμετέχουν σε ικανοποιητικό βαθμό στη διαδικασία για την ανάδειξη νέου Προέδρου, ολοκληρώθηκε ο δεύτερος γύρος των εσωκομματικών εκλογών. Οι κάλπες και στα 20 εκλογικά τμήματα της Περιφερειακής Ενότητας άνοιξαν στις 7 το πρωί και η ψηφοφορία κύλησε χωρίς απρόοπτα. Σήμερα η διαδικασία εξελίσσεται ομαλότατα και η συμμετοχή των ψηφοφόρων είναι αθρώα. Σχεδόν στο εκλογικό τμήμα έχουμε ξεπεράσει το ποσοστό αυτή την ώρα που είχαμε την περασμένη Κυριακή. Στο πρώτο εκλογικό τμήμα που λειτουργεί στο Δημαρχείο Χανίων, ως στις 4 το απόγευμα είχε ψηφίσει το 65% όσων ψήφισαν συνολικά την προηγούμενη Κυριακή. Σε ευελπιστούμε ότι θα φτάσουμε περίπου στο 80% με 90%. Μια νέα σελίδα για την παράταξη με ένα αέρα ανανέωσης, ένα αέρα αισιοδοξίας και ελπίδας για τον τόπο. Το ποσοστό συμμετοχής, αν και μειωμένο σε σχέση με αυτό της πρώτης Κυριακής, θεωρήθηκε από τα τοπικά στελέχη του Κινάλ ότι κυμάνθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Θεωρούμε ότι θα υπάρξει μία αλλαγή και ότι θα αναλάβει ένας πρόεδρος έτσι δυναμικός της γενιάς μας, ένας από εμάς. Πρέπει να συμμετέχουν σε όλες τις διαδικασίες του κράτους. Γιατί δεν είναι μόνο. Δεν εξυπηρετούμε, ας πούμε, τον κομματικό μηχανισμό. Από εμάς εξαρτάται πώς θα λειτουργήσει το κράτος. Για το κράτος δεν λειτουργεί τώρα καλά. Διευκρινήσεις αναφορικά με τη σημερινή επαναληπτική διαδικασία είχαν δοθεί από την αρμόδια επιτροπή από τις προηγούμενες ημέρες. Ωστόσο, υπήρξαν εκλογικά τμήματα στα οποία έσπευσαν να ψηφίσουν φίλοι του Κινάλ που δεν ψήφισαν στον πρώτο γύρο και δεν είχαν δικαίωμα ψήφου. Πολύ λίγα άτομα, ίσως γύρω στα 5 με 6 άτομα. Δεν ξέρανε ότι εφόσον δεν έχουν ψηφίσει την πρώτη Κυριακή, δεν έχουν δικαίωμα ψήφου τη δεύτερη Κυριακή. Επίσης έχουμε ψηφοφόρους οι οποίοι ψήφισαν σε άλλα εκλογικά τμήματα την περασμένη Κυριακή και ψηφίζουν σήμερα στο δικό μας εκλογικό τμήμα, γιατί έχουν αυτή τη δυνατότητα. Ομαλά εξελίχθηκε η εκλογική διαδικασία και στο Ρέθυμνο με τη συμμετοχή στα 10 εκλογικά τμήματα που στήθηκαν κάλπες να ξεπερνά το 60% του πρώτου γύρου. Να μιλήσουμε και με την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, να συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Μπελούκα, είναι ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής του Κινάλ στο Λασίθι, να δούμε πώς κινήθηκε η διαδικασία. Καλησπέρα σας, κύριε Μπελούκα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Και εδώ στο Λασίθι όλα κινήθηκαν ομαλά. Είχαμε μια καλή συμμετοχή, 2.250 μέλη και φίλοι του κινήματος αλλαγής, ΠΑΣΟΚ. Ήρθανε και ψηφίσανε για τον καινούριο πρόεδρο του κινήματος αλλαγής. Έχει ολοκληρωθεί η καταμέτρηση, κύριε Μπελούκα, στο Λασίθι? Έχουν καταμετρηθεί οι 7 από τις 8 κάλπες. Έχουμε τελικό οροπέδιο Λασιθίου, Άγιο Νικόλαο, Ιεράπετρα και το ένα τμήμα της Σιτίας. Θέλετε να μας δώσετε ένα στίγμα αν έχετε τα στοιχεία μπροστά σας? Μέχρι τώρα έχουν, στα καταμετρημένα τμήματα έχουν ψηφίσει 2.031 άτομα. Έχει πάρει ο Νίκος Ανδρουλάκης 1.476 ψήφους και ο Γιώργος ο Παπανδρέου 394 ψήφους. Είναι μια ξεκάθαρη περιοχή. Συνολικά αποτελέσματα. Θέλω να μου πείτε προσωπικά, ως γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής του Κινάλ στο Λασίθι, τι σας αφήνει αυτή η εσωκομματική κούρσα με όλο αυτό το ενδιαφέρον που συγκέντρωσε, θα λέγαμε, σε ένα έτσι απρόβλεπτο βαθμό, στρέφοντας τα φώτα της δημοσιότητας πάνω στο Κινάλ ξανά, με το ενδιαφέρον της κοινή γνώμης να δείχνει έτσι μεγάλη ένταση ό,τι αφορά τις εξελίξεις, και τι σας αφήνει και σήμερα πλέον η ξεκάθαρη αυτή νίκη του κριτικού ευρωβουλευτή και η αλλαγή σελίδα στο κίνημα αλλαγής? Αυτό που είδαμε ανθρώπους να ξαναπλησιάζουν με το κίνημα αλλαγής ΠΑΣΟΚ, να πλησιάζουν, να έρχονται, να καταθέτουν
την ψήφο τους, να έρχονται να ξαναδίνουν, να ζητάνε την ελπίδα από τον καινούριο πρόεδρο πια, τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, και περιμένουμε πια την επόμενη μέρα που θα είμαστε όλοι μαζί για να μπορέσουμε να καταθέσουμε την άποψη του κινήματος αλλαγής με προτάσεις, με ιδέες και φυσικά μια σοβαρή αντιπολίτευση που την έχει η Ελλάδα ανάγκη. Αντιλαμβάνεστε, φαντάζομαι ωστόσο, ότι ο πύχης πλέον έχει ανέβει και οι προσδοκίες είναι μεγαλύτερες. Ακριβώς. Το κίνημα αλλαγής εδώ και κάμποσο διάστημα το παρακολουθούσαν όλος ο κόσμος. Καταθέσαν την ψήφο τους, οι 270.000 την πρώτη Κυριακή και οι 207.000 περίπου σήμερα, δείχνουν μια καινούρια προσδοκία. Ο κόσμος αναζητάει πια το καινούριο, το προοδευτικό και φυσικά ένα κίνημα αλλαγής ΠΑΣΟΚ, το οποίο θα έχει πια μεγάλο ρόλο και στη Βουλή και στην κοινωνία. Πια μας ακούει όλος ο κόσμος, μας βλέπει, και αφού θα πρέπει να καταθέσουμε την πρότασή μας, θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε, να είμαστε έτοιμοι για την επόμενη περίοδο που θα έρθουν οι βουλευτικές εκλογές. Δυσλειτουργίες ή τυχόν έτσι μικροπροβλήματα προέκυψαν στη διάρκεια της εκλογικής αναμέτρησης σήμερα? Δεν είχαμε δυσλειτουργίες, όλα κυλήσαν ομαλά. Ο κόσμος δεν ταλαιπωρήθηκε. Εδώ θα πρέπει να ευχαριστήσουμε τις εμπορευτικές επιτροπές που καταβάλανε και σήμερα και την προηγούμενη Κυριακή όλα αυτά που χρειαζόταν για να μπορέσουμε να ψηφίσει ο κόσμος ομαλά χωρίς κανένα πρόβλημα. Όλα ήταν, κυλήσανε κατευχήν. Κύριε Μπελούκα, να σας ευχαριστήσω θερμά. Καλό σας βράδυ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, με μηνύματα της τελευταίας στιγμής προς τους ψηφοφόρους αλλά και για την επόμενη μέρα στο Κινάλ, προσήλθαν το πρωί στις κάλπες οι δύο διεκδικητές. Στην τελική ευθεία, ο Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε και, όπως όλα δείχνουν πλέον, έλαβε καθαρή εντολή. Ενώ την ίδια ώρα, πρώην πρωθυπουργός τόνισε με την πλευρά του ότι από αύριο και όλα συνεχίζονται οι αγώνες για την Ελλάδα της προκοπής. Με μεγάλη συμμετοχή πολιτών και γρήγορους ρυθμούς εξυπηρέτησης άνοιξαν από το πρωί οι κάλπες για το δεύτερο γύρο των εσωκομματικών εκλογών στο ΠΑΣΟΚ σε όλη την Ελλάδα. Η προσέλευση των εκλογέων στα 841 τμήματα όλης της χώρας κρίνεται εξαιρετικά σημαντική, καθώς κατά μέσο όρο τα στοιχεία δείχνουν ότι ψήφιζαν 480 άτομα ανά λεπτό. Πρόσκληση μαζικής συμμετοχής και ενδυνάμωσης της Δημοκρατικής Παράταξης απίφθηναν και οι δύο μονομάχοι. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε και σήμερα καθαρή εντολή. Ελπίδες, προσδοκίες όλων των γενεών ενώνονται. Ζητώ ξανά και αυτή την Κυριακή μεγάλη συμμετοχή από τους προοδευτικούς δημοκράτες που ήρθαν και την πρώτη Κυριακή. Ζητώ καθαρή εντολή για να ξανακάνουμε όλοι μαζί ισχυρή και περήφανη τη Δημοκρατική Παράταξη. Σας ευχαριστώ. Για μήνυμα ελπίδας και προοπτικής που γεννάται μέσα από τη συμμετοχή και μπορεί να φέρει το κίνημα στο επίκεντρο των πολιτικών εξελίξεων, έκανε λόγο ο Γιώργος Παπανδρέου. Το μήνυμα ελπίδας για μια παράταξη μεγάλη, δημοκρατική, ευεργετική για τον τόπο. Σήμερα όλοι στις κάλπες, όλοι οι δημοκράτες στις κάλπες, καλούμαστε να επιλέξουμε μια ισχυρή ηγεσία με ισχυρή φωνή στη Βουλή, για ισχυρή Ελλάδα και μια κοινωνία δίκαιη και πράσινη. Αύριο έχουμε πολλή δουλειά, έχουμε νέους αγώνες, θα συνεχίσουμε τους αγώνες για την Ελλάδα της προκοπής και της δικαιοσύνης και της ανθρωπιάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στις 2 το μεσημέρι είχαν ήδη ασκήσει το δικαίωμά τους 132.000 άτομα από τα 270.706 που είχαν ψηφίσει στον πρώτο γύρο. Η ΕΔΚΑΠ δέχεται πάντως από το πρωί αρκετές αναφορές πολιτών οι οποίοι προσέρχονται στα εκλογικά τμήματα για να ψηφίσουν, όμως δεν εντοπίζονται στη λίστα όσων ψήφισαν στον πρώτο γύρο, θέμα το οποίο θα εξεταστεί. Οι κάλπες κλείνουν στις 7 και το πρώτο αποτέλεσμα από το 20% των τμήματων αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα περίπου στις 8.30.